Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει πάρει διαστάσεις ανάλογες με τη δεκαετία του 30. Σε αυτές τις συνθήκες όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουμε μια επιδείνωση δραματική των εργασιακών σχέσεων. Και ανεργία και όλα τα συναφή. Φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον κλάδο σας. Παρ' όλα αυτά, θα σε ρωτήσω τι ακριβώς να μας πει στις ειδικές συνθήκες, να μας πεις τις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στον κλάδο σου. Νομίζω ότι η περιγραφή της κατάστασης έχει γίνει και στο δικό μας κλάδο, με τη διαφορά που πρέπει να επιθυμίσω και να τονίσω από τα υπόλοιπα μεγέθη της κοινωνίας και της οικονομίας, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις εντάσσεως πνευματικής εργασίας, με λειτουργία ο τύπος, η ενημέρωση που αναφέρεται στη συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας της δημοκρατίας. Συνεπώς, κάθε επιδείνωση σε αυτό τον κλάδο έχει πολύ περισσότερες συνέπειες για τη λειτουργία του πολιτεύματος, θα λέγαμε, της κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατικής οργάνωσης. Με λίγα λόγια, έχουμε 35% ανεργία, έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς, έχουμε και εντατικοποίηση, αλλά και μέσω του εκφοβισμού χειραγώγηση του περιεχομένου της δημοσιογραφίας. Και αυτό είναι που υπογραμμίζω σε κάθε ευκαιρία, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις ένα λόγο ύπαρξης έχουν. Να ψυχαγωγούν, να προσφέρουν πολιτισμό και δημόσιο λόγο, ενημέρωση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Άπαξ και αυτή η λειτουργία έχει εμπολής καταστραφεί και υπηρετούν συμφέροντα φεουδαρχών πλέον ιδιοκτητών, στρέφονται στην ουσία κατά του κοινωνικού αγαθού και των αναγκών των πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο κλάδος έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καθένα, ίσως, κλάδο, από πλευράς ανεργίας και συνθήκων εργασίας. Στην αρχή της κρίσης, στις συναντήσεις που κάναμε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, προσπαθούσαμε να τους πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν αυτό που είπα και πριν, ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι εντάσεις πνευματικής εργασίας. Συνεπώς, άμα χτυπήσεις το μυαλό και την πένα του δημοσιογράφου, το προϊόν σου θα απαξιωθεί. Το δεύτερο που τους είπαμε είναι ότι η διωγμή, και μάλιστα με στοιχεία πολιτικών διώξεων που υπέστησαν οι δημοσιογράφοι, πολύ γρήγορα θα στρεφόντουσαν και κατά της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας οικονομικής των επιχειρήσεων. Πράγμα που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Αυτή τη στιγμή, σε τρομερό ποσοστό η ελληνική κοινωνία, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης και κατ' επέκταση τη δουλειά του δημοσιογράφου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και η πλευρά των εργοδοτών κάνει ακριβώς αυτό που δεν πρέπει. Δηλαδή, γατζώνεται όλο και πιο πολύ στην οικονομική εξουσία και το πολιτικό σύστημα για να αποσπάσει με οποιοδήποτε τρόπο, αδιαφανή, νόμιμο, παράνομο κτλ., τα απαιτούμενα κεφάλαια για να συνεχίσει να το υπηρετεί. Σε συνθήκες μεγάλης ανεργίας, τα αφεντικά είναι νόμος στον καπιταλισμό, αποθρασύνονται. Και περικόπτουν ακόμα και τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα των δημοκρατιζομένων. Θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτές τις συνθήκες πώς αντιμετωπίζουν τα αφεντικά του τύπου τους συνδικαλιστές εργαζόμενους και σε ρωτάω γιατί έχω στο μυαλό μου την τελευταία απεργία στο Sky όπου ο Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης, απαγόρευσε ουσιαστικά στο δουσού της ΕΣΥΑ να μπει μέσα στον σταθμό. Τον τελευταίο χρόνο, το 12, το σωματείο μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα, όπου είχε πρόβλημα και όπου είχε τους συναδέλφους σε εγρήγορση, αντιστεκότανε. Σημαίνει ότι κάναμε πάνω από 350 μικρές ή μεγαλύτερες απεργίες σε όλα περίπου τα μέσα ενημέρωσης. Οι εργοδότες, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, αυτό το διάστημα θέλουν να καθαρίσουν και με τη συλλογική δραστηριότητα. Να τελειώνουν. Εξού και αυτές οι απαγορεύσεις, αλλά και όχι μόνο οι απαγορεύσεις, οι συκοφαντικές επιθέσεις, όπως αυτή που έγινε και από το συγκρότημα του Μπόμπολα,
όπου το σωματείο κατηγορείται για φανταστικά πράγματα και εγώ προσωπικά αφήνεται να εννοηθεί ότι έχω συμμετοχή σε αξιοποίηση παράνομη του Ταμείου του Σωματείου. Α, ναι. Πράγματα για τα οποία έχω απαντήσει και η εφημερίδα Έθνος αρνήθηκε να τα δημοσιεύσει ως είχε υποχρέωση. Μάλιστα. Θα στραφώ λοιπόν και νομικά εναντίον του Μπόμπολα. Για τον Όμιλο Αλαφούζου, με τον οποίο έχουμε πολλές διαφορές, θυμίζω ότι δεν είναι μόνο ότι αρνείται την είσοδο του σωματείου, αλλά βάζει προϋποθέσεις για να συναντηθούμε με τους συναδέλφους. Είναι ότι σε κάθε απεργιακή μας κινητοποίηση επιχειρεί με το δικό του μηχανισμό να τη σπάσει. Την τελευταία φορά λοιπόν που η απεργιακή μας κινητοποίηση πέτυχε, βγήκε σε κρόουλ στην τηλεόραση του Sky το συκοφαντικό μήνυμα ότι η ΕΣΥΑ πνίγει την ενημέρωση. Αγνώντας αυτός που το σκέφτηκε του επιτελείου του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, ότι με αυτόν τον τρόπο όλη η Ελλάδα έμαθε ότι για να απεργεί το δημοσιογραφικό προσωπικό ενός μεγάλου καναλιού, κάτι θα έχει κάνει ο ίδιος εναντίον του. Δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι η ΕΣΥΑ πατάει ένα κουμπί και προκαλεί απεργίες. Τις απεργίες τις προκαλεί ο εργοδότης, τις στηρίζουν οι συνάδελφοι και η ΕΣΥΑ προσπαθεί να τις οργανώνει και να τις φέρνει σε πέρας και να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, όσο εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, πιστεύουμε σωστά και εν ονόματι των αναγκών της κοινωνίας, τόσο θα σκληραίνει η λάσπη, η επίθεση και η καταστολή από την πλευρά των εργοδοτών και των μηχανισμών τους. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον από τις εφημερίδες, εξαίρεσε το ταμείο σας από τον ΕΟΠΗ, από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Και διάφοροι είδανε για άλλη μια φορά σχέσεις διαπλοκής δημοσιογράφων με εξουσίας κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, ναι, αν πράγματι αυτό που έγινε είναι χάρη προς τους δημοσιογράφους. Αυτό το ζήτημα έχει μια ιστορία. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Η ιστορία είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση φτιάχτηκε ένα συμβόλαιο, θα έλεγα, ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, τους εκδότες και τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους ευρύτερα στην ενημέρωση. Τι έλεγε αυτό το συμβόλαιο? Ότι υπάρχει ένας φόρος πάνω στη διαφήμιση, ο οποίος φόρος μοιράζεται στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων στην ενημέρωση και έτσι έμεσα επιδοτείται η λειτουργία του τύπου, αφού οι εργοδότες του τύπου δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις συμμετοχής στο ασφαλιστικό σύστημα που έχουν άλλοι επιχειρηματίες. Συνεπώς, η ύπαρξη αυτού του ταμείου, του αυτοδιαχειριζόμενου υγειονομικού ταμείου των εργαζομένων στην ενημέρωση, στο οποίο εντάσσονται και οι εργοδότες και οι άνθρωποι τους, αυτή τη στιγμή όντως έχει εξαιρεθεί. Ωστόσο, επειδή οι εργοδότες κατακρατούν και δεν αποδίδουν στα ταμεία ακόμα και την εισφορά των εργαζομένων, επειδή η μισθωτή εργασία διαλύεται και στη θέση της είτε υπάρχει ανεργία είτε υπάρχει απασχόληση με άλλες λεγόμενες ελαστικές μορφές που φεύγουν από το σύστημα μισθωτής εργασίας και άρα στήριξης και απόδοσης χρήματος στο ασφαλιστικό σύστημα, επειδή οι εργοδότες δεν θέλουν να πληρώσουν ούτε δραχμή για τη συμμετοχή τους στο ασφαλιστικό σύστημα, εργοδότες του τύπου εννοώ, παραμένει αυτή η sui generis ασφαλιστική πραγματικότητα. Κατ' άλλους, και νομίζω ότι έχουν δίκιο, ήταν ένα μοντέλο της μεταπολίτευσης, το μοντέλο που το ζήλεψαν πολλές χώρες της Ευρώπης να το εφαρμόσουν και στα δικά τους ασφαλιστικά συστήματα στον τύπο. Εδώ είμαστε στη φάση που καταραίει. Καταραίει και μάλιστα με την περικοπή του φόρου αυτού, εξ αντικειμένου και εξ υποκειμένου, είναι μέσα στους στόχους της Τρόικας να το κόψει, και με την άρνηση των εργοδοτών να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη στην χρηματοδότηση του ασφαλιστικού μας συστήματος, όπως οι άλλοι εργοδότες, που υποτίθεται πως θεωρητικά αντιθέτως έχουμε 150 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των επιχειρήσεων ενημέρωσης προς τα ασφαλιστικά μας ταμεία,
παρότι, επαναλαμβάνω, η συμμετοχή τους είναι πολύ μικρή σε σχέση με άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, λόγου χάρη το ΙΚΑ και τα λοιπά ή το ΝΕΟΠΗ. Το επόμενο διάστημα, ακόμα και αυτό το τελευταίο επωνομαζόμενο προνόμιο του κλάδου θα πέσει. Mm-hmm. Και εκεί θα είναι ίσως και η μεγάλη σύγκρουση του δικού μας χώρου με το σύστημα εξουσίας και την εργοδοσία. Μια και στην αρχή αναφέρθηκες και εσύ λίγο στη διαπλοκή. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα. Διαπλοκή ιδιωτικών ΜΜΕ και πολιτικής εξουσίας. Πριν από κάποιο διάστημα, το Reuters είχε ένα μεγάλο δημοσίευμα, το οποίο μάλιστα προκάλεσε αίσθηση και αντίδραση από την πλευρά των μεγάλων ιδιωτών, στο οποίο περιέγραφε με ονοματεπώνυμα κιόλας την ακριβή σχέση την οποία έχουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ με την πολιτική εξουσία. Ακόμα πιο πρόσφατα, το Μέγκα πήρε ένα δάνειο 90 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν το έπαιρνε καμιά επιχείρηση στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, που είναι άλλο ένα δείγμα διαπλοκής. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο έχω να σου κάνω είναι το εξής. Καταρχάς, να δούμε πώς ακριβώς διαπλέκονται οι μεγαλοϊδιοκτήτες με την κυβέρνηση, και κατά δεύτερον, αν το σωματείο σας έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να κοπεί ο εμφάλαιος λόρος μεταξύ μεγαλοϊδιοκτητών και πολιτικής εξουσίας. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Το σωματείο μας τη δεκαετία της, ή την εικοσαετία της λεγόμενης ανάπτυξης, κατά τη γνώμη μου, στον χώρο των μέσων ήταν μια φούσκα εν πολλής. Mm-hmm. Προσπάθησε με κάθε τρόπο, ενδεχομένως όχι καλά, να επιβάλλει πρώτον συλλογικές συμβάσεις για όλους, άρα μισθωτή εργασία με κοινωνική ασφάλιση. Δεύτερον, να συνομολογηθεί με τους εργοδότες ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας, mm-hmm. και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των κεφαλαίων όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων, η υποχρέωσή τους να καταβάλουν τους φόρους τους και τις ασφαλιστικές μας εισφορές, και ταυτόχρονα στο επίπεδο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων να τελειώνει το καθεστώς ανομίας. Σε ποιον πάνε οι άδειες, τι πληρώνει για αυτές τις άδειες, τι υποχρεώσεις έχει έναντι της κοινωνίας κατέχοντας αυτές τις άδειες που είναι δημόσια αγαθά. Mm-hmm. Από αυτή τη μάχη δεν βγήκαμε κερδισμένοι. Εν μέρη καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για 10-20 χρόνια ένα επίπεδο ζωής, αλλά στην πορεία και όταν άρχισε η ένταση στην πολιτική σκηνή, η σχέση διαπλοκής μεγάλωνε, βάθαινε το πρόβλημα, η τριγωνική σχέση πολιτική-οικονομική εξουσία φεουδάρχες, που λέω εγώ, των μίντια επιβλήθηκε σχεδόν παντού, και όταν ήρθε η κρίση, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, αυτές οι επιχειρήσεις φρόντισαν, έχοντας φυγαδεύσει κεφάλαια σε άλλους προορισμούς, mm-hmm. και εκτός χώρας, στη λίστα Λαγκάρντ υπάρχουν εκδότες, είναι γνωστό αυτό, τότε λοιπόν επιτέθηκαν στην εργασία, απευθύνθηκαν και πάλι στην εξουσία για να αποσπάσουν κεφάλαια, όπως αυτό που είπατε, κατά τη γνώμη μου, σκάνδαλο. Mm-hmm. Και με προφανές θύμα την ίδια την κοινωνία. Έχω εδώ ένα καινούριο σκάνδαλο, mm-hmm. το οποίο αυτή τη στιγμή το ερευνούμε πολλοί δημοσιογράφοι ειδικευμένοι στο οικονομικό ρεπορτάζ. Αυτό το σκάνδαλο τι είναι? Ένας όμιλος εκδοτικός πολύ μεγάλος το 2011 εισηγμένος στο χρηματιστήριο, mm-hmm. έδωσε κάποια στοιχεία επίσημα. Με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία που έδειχναν την οικονομική του θέση στην αγορά, εξασφάλισε δάνεια από τράπεζες. Mm-hmm. Μάλιστα. Λίγο μετά από την εξασφάλιση των δανείων έκανε μια διόρθωση στο χρηματιστήριο και στους μετόχους. Δημόσια διόρθωση. Και είπε ότι αυτά τα στοιχεία που σας είχα δείξει ήταν λάθος. Υπολόγισα 42 εκατομμύρια, 41,912 εκατομμύρια παραπάνω από όσα είχα. Αλλά το δάνειο το είχε πάρει. Απίστευτο. Λοιπόν, απίστευτο. Ποια είναι η διαφορά του Λαβρεντιάδη από αυτό το σκάνδαλο? Το οποίο πιστεύω ότι γρήγορα θα έρθει στη δημοσιότητα, εφόσον πιστοποιηθεί από όλες τις πλευρές, και γι' αυτό γίνεται δημοσιογραφική έρευνα και οικονομοτεχνική έρευνα. Σας θυμίζω επίσης ότι έχουμε πάει στο ΣΔΟΕ
πολλές επιχειρήσεις που από τους ισολογισμούς τους φαινόταν ότι είχαν πάρει λεφτά από το ταμείο της επιχείρησης οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για προσωπική τους αξιοποίηση. Μάλιστα. Ακόμα και στην επιχείρηση Χ.Κ. Πατεγόπουλος, που οδεύει προς τη χρεοκοπία με τις γνωστές περιπέτειες, αν δει κανείς τα στοιχεία θα διαπιστώσει μια αδικαιολόγητη επιστροφή κεφαλαίων από το ταμείο της εταιρείας στις τσέπες των μεγάλων μετόχων, στον καιρό που η εφημερίδα είχε αρχίσει να εμφανίζει ελλείμματα. Άρα λοιπόν, επιστρέφω στην ορθή παρατήρησή σας, η τριγωνική διαπλοκή οικονομικής εξουσίας, πολιτικού και κρατικού κατεστημένου και βαρώνων της ενημέρωσης παραμένει ένα μείζον ζήτημα που απαντιέται μόνο με κοινωνικό έλεγχο, με διαφάνεια και με πολύπλευρη πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή οι προτάσεις σας αφορούν, ας πούμε, και να μην έχει σχέση, ρωτάω, γιατί το προφανές πρόβλημα βρίσκεται, μάλλον η κορυφή του παγόβουνου, αν θέλεις, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι μεγαλοεκδότες είναι και ταυτόχρονα αυτοί που παίρνουν τα δημόσια έργα. Υπάρχει πρόταση από το σωματείο κάπως να σπάσει ο εμφάλιος λόρος με συγκεκριμένα νομοθετήματα. Κοιτάξτε, την εποχή, γυρίζω, της ευμάρειας, mm-hmm. της φούσκας που λέω εγώ, mm-hmm. αυτό το σύστημα εξασφάλιζε αρκετά σημαντικές, πώς να πω, σημαντικά προνόμια και αμοιβές mm-hmm. στο ανώτατο προσωπικό των επιχειρήσεων ενημέρωσης, δημοσιογραφικό, διοικητικό, τεχνικό κτλ. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, εξασφάλιζε με κάποιους άλλους τρόπους επιπλέον εισοδήματα σε δεύτερες δουλειές ή σε mm-hmm. παράπλευρες απασχολήσεις mm-hmm. και υπηρεσίες σε αυτό το ίδιο το στενό υψηλό προσωπικό στην κορυφή της ιεραρχίας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έκρυβε την γενική εικόνα, γιατί πολλοί περνούσαμε καλά στη δημοσιογραφική οικογένεια. Mm-hmm. Και όταν επιχειρήσαμε να ξεχωρίσουμε τις δημόσιες σχέσεις από τη δημοσιογραφία, δεν τα καταφέραμε στο σωματείο. Το σωματείο κατά πλειοψηφία δεν ήθελε αυτή τη διάκριση, ώστε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του δημοσιογράφου, τυπικά έστω. Mm-hmm. Ότι δεν μπορείς να είσαι σε ένα γραφείο τύπου επιχείρησης, κρατικού οργανισμού, κυβερνητικής υπηρεσίας, υπουργείου κτλ., τράπεζας, και ταυτόχρονα να απασχολείσαι ως δημοσιογράφος σε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο μέσο. Mm-hmm. Αυτή τη θέση αρχής που περιγράφεται στον κώδικα δεοντολογίας δεν καταφέραμε να την επιβάλλουμε στην καθημερινή λειτουργία των μέσων. Και έτσι, αυτό που λέμε διαπλοκή και διαφθορά περνούσε και προς τα κάτω. Mm-hmm. Όχι μόνο στο επίπεδο της business των μεγάλων αφεντικών, αλλά και στα μεσαία στελέχη και τα μεγάλα στελέχη των ομίλων. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε την δική μας αυτοκριτική ως σωματείο, που δεν κατάφερε όπως όλο τον κόσμο να διαχωρίσει τις δύο ιδιότητες. Έτσι, και την πολυθεσία να την αντιμετωπίσει με κοινωνικούς, ηθικούς και αξιακούς όρους. Ειδικά τώρα που ξεσπάει η κρίση και έχουμε 35%. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να λυθεί ένα μέρος του ζητήματος, εμπάσχετώσει, με μια νομοθεσία που θα απαγορεύει τον ιδιοκτήτη να είναι ταυτόχρονα και εργολάβος κρατικός? Δεν είμαι υπέρ της πολυνομίας. Mm-hmm. Η ίδια η εφαρμογή του δικού μας κώδικα δεοντολογίας και η αυστηροποίησή του και η αποδοχή του από το σώμα των δημοσιογράφων αλλά και των επιχειρήσεων ενημέρωσης, με τη συνδρομή του ανύπαρκτου δυστυχώς πλέον και μαραζωμένου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα μπορούσε να το λύσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Από την πλευρά όμως της κυβέρνησης, mm-hmm. η οποία απασχολεί δημοσιογράφους στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, στα γραφεία τύπου των Υπουργείων κτλ., υπάρχει νομοθεσία που την υποχρεώνει πρώτον να μην έχουν δύο θέσεις εργασίας στο δημόσιο, mm-hmm. να δίνουν ειδικές άδειες για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm. και οπωσδήποτε να δίνουν στη δημοσιότητα κάθε χρόνο όλες τις θέσεις εργασίας δημοσιογράφων του δημοσίου τομέα, πράγμα το οποίο το σταμάτησαν με την αρχή προστασίας δίθεν προσωπικών δεδομένων. Και έτσι η κοινωνία μπορεί να ξέρει ποιος είναι δάσκαλος,
στο δημόσιο mm-hmm. και να είναι περήφανος αυτός ο δάσκαλος που προσπαθεί να δουλέψει σε ένα δημόσιο σχολείο, αλλά η κοινωνία δυστυχώς με ευθύνη της πολιτικής εξουσίας και της δίθεν αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύει να ξέρει αν ο δημοσιογράφος που δουλεύει σε μια εφημερίδα καλή ή μέτρια ή ένα κανάλι ή ένα ραδιόφωνο είναι ταυτόχρονα και υπάλληλος κάπου στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτά υπάρχει νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται. Άρα το πρόβλημα είναι η μη εφαρμογή νομοθεσίας, λες. Βγάζουν νόμους, αλλά δεν τους εφαρμόζουν. Και προφανώς η ελλιπής βούληση των εργοδοτών και του κράτους που θέλει αυτό το σύστημα να το διαχειρίζεται, αλλά και η όχι δυναμική στάση των συναδέλφων του κλάδου. Παρότι η δική μου άποψη έχει προβληθεί εγκαίρως και καθαρά για το ζήτημα. Άλλη μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ότι έχει βουήξει το σύμπαν στο διαδίκτυο ότι ο Σαμαράς έχει διαρκείς συνεννοήσεις με μεγαλοεπιχειρηματίες και με μεγαλοδημοσιογράφους για να φτιάξει τα νέα τζάκια των ΜΜΕ. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του Σωματείου και τη δική σου προσωπικά για όλη αυτή την ιστορία που τη θεωρώ μέρος της γενικότερης απαξίωσης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό προσπαθεί να διασωθεί και μέσα από την ανασύνθεση των παραδοσιακών δομών στον τομέα κυρίως της επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα καθημερινό παιχνίδι εκβιασμών. Πολύ σωστά η εφημερίδα Αυγή εξήγησε όσο μπορούσε μέσα από την έρευνά της τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Έχει δίκιο η εφημερίδα Αυγή και η απάντηση με τις αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση που ήρθε από την πλευρά ενός καινούριου εκδότη με δικηγόρο μάλιστα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας τον Βορύδη δείχνει ότι η έρευνα της Αυγής και η αποκαλυπτική της δημοσιογραφία χτύπησε κέντρο. Υπάρχει αυτή η υπόθεση και φοβάμαι ότι σε αυτή την υπόθεση πάλι με όρους αδιαφάνειας και με όρους διαπλοκής το όποιο δυναμικό δημοσιογραφικό βρει απασχόληση ή βρίσκει απασχόληση σε αυτά τα μέσα θα λογοδοτεί στην δομή που θα υπηρετεί και όχι στις ανάγκες mm-hmm. του λειτουργήματός του. Και εδώ είναι η μάχη της κοινωνίας και η μάχη του συνδικάτου μαζί με την κοινωνία, διότι κάθε επένδυση στο χώρο της ενημέρωσης πλέον δεν μπορεί να είναι αθώα όταν κανείς καταλαβαίνει ότι όλο το συγκρότημα εξουσίας με τις πολιτικές καταστροφής που προωθεί βασίζεται στην επικοινωνία. Όσο και αν οι άνθρωποι δεν την πιστεύουν, η ατζέντα έρχεται από τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς mm-hmm. των μεγάλων καναλιών, των μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων, οι οποίοι έχουν επεκταθεί και στο χώρο του ίντερνετ, που δεν είναι καθόλου αθώος και αυτός και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε τώρα σε ένα ζήτημα κάπως λεπτό για την αριστερά. Το ζήτημα των απολύσεων στο ριζοσπάστη και των 902. Ναι. Πολλοί κατηγορούν το Σωματείο ότι δείχνει μια υπερβολικά λεπτότητα. Έχει κομπλάρει λίγο, ας πούμε. Δεν είναι τόσο ευαίσθητο όσο σε αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις απολύσεων. Και ρωτάω αυτό με το πρόσθετο γεγονός ότι ο 902, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες, πάει να απολυθεί, ενώ δεν είναι ιδιωτική συχνότητα, του έχει παραχωρηθεί από το κράτος. Ποια είναι η θέση του Σωματείου πάνω σε όλα αυτά? Για το ζήτημα των απολύσεων στην τυποεκδοτική και στην εταιρεία που διαχειρίζεται το ριζοσπάστη, την κομματική επιχείρηση, από το Δεκέμβρη έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα απολύσεων. Η εταιρεία τυποεκδοτική, τα τυπογραφεία οδεύουν προς το άρθρο 99. Mm-hmm. Για πτώχευση. Μάλιστα. Του κώδικα, του πτωχευτικού κώδικα. Mm-hmm. Ήδη λοιπόν από το Δεκέμβρη είχα κάνει μια δήλωση αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του ΚΚΕ δεν είναι ακριβώς
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν καλές και κακές απολύσεις και δεν υπάρχει και, πώς να το πω, συμμετοχή σε κάποιο σχέδιο εχθρότητας με το ΚΚΕ και σύμπλευσης με τους αντιπάλους του, εάν κανείς πει ότι το σωματείο οφείλει και πρέπει να συζητήσει και να υπερασπιστεί τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων. Τελευταία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Εξέθεσε με έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου ανήθικο, τους εργαζόμενους που ήρθαν στο σωματείο και κατέθεσαν εν υπόγραφα τη διαμαρτυρία τους και ζήτησαν την κάλυψή τους. Τι έκανε δηλαδή? Με κείμενο του ριζοσπάστη, ούτε λίγο το πολύ τους εμφάνισε σαν εξωμότες που τόλμησαν, ενώ δεν είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλά είναι μόνο 14 ή 16 κτλ., τόλμησαν να απευθυνθούν στο σωματείο. Από πότε τα μέλη του ΚΚΕ στο σωματείο, στο οποίο συμμετέχουν πολλά χρόνια τώρα και εκλέγουν και συνδικαλιστές στη διοίκηση του, από πότε δεν έχουν το δικαίωμα να συζητάνε με το σωματείο? Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για το σωματείο και ειδικά για μένα, όταν πρέπει να διαχειρίζομαι κρίσεις σε τέτοιου είδους χώρους. Θέλω όμως να θυμίσω ότι στο κόκκινο, παραδείγματος χάρη, που είναι μια κομματική επιχείρηση του πολιτικού χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει απεργίες. Αν δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει απεργίες στο κόκκινο, όταν οι συνάδελφοι μέναν απλήρωτοι για κάποιο διάστημα, που τους απειλούσε το ψωμί, τη ζωή τους. Και εμείς και η τεχνική και η διοικητική, δείχνοντας λοιπόν ότι δεν μπορούμε να έχουμε à la carte συνδικαλισμό. Το ΚΚΕ έχει τα μέλη του στο σωματείο μας, το σωματείο μας έχει υποχρέωση να συζητάει με τα μέλη του. Αν το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν έχει να μιλήσει με το σωματείο, πρόβλημά του. Μετά από όλα αυτά, ένα ερώτημα το οποίο είναι φυσιολογικό είναι: υπάρχει από το σωματείο ή κάποια σκέψη σε το συνδικαλισμό για μια αναδιάρθρωση του κλάδου? Και για να κάνω πιο καθαρό την ερώτηση που σου κάνω, θα πω το εξής, ότι μέχρι τώρα στην Ελλάδα υπήρχε ένας πληθωρισμός και εφημερίδων και περιοδικών και ραδιοσταθμών, και ο λόγος ήταν αυτός του πληθωρισμού σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν ότι η διαπλοκή των επιχειρηματιών με το κράτος, γιατί δεν περιμέναν να βγάλουν λεφτά από τις επιχειρήσεις του τύπου ή από τα ραδιόφωνα, αλλά από τη διαπλοκή της με την πολιτική εξουσία. Επομένως, θα σου έλεγε κάποιος, και το μεταφέρω αυτός συνήγορος του διαβόλου, υπήρχε και ένας πληθωρισμός εργαζομένων. Και γραφιστών και τεχνικών και δημοσιογράφων. Άρα, ένας εξορθολογισμός θα σημαίνει και κάποιοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν επάγγελμα. Ποια είναι η γενικώ η θέση σε αυτό το ακαθόδες ζήτημα? Δεν είναι εύκολο για τους εργαζομένους. Γι' αυτό σου κάνω αυτή την ερώτηση που ξέρω ότι είναι δύσκολο για να απαντηθεί. Αλλά θέλω να ακούσω λίγο τη σκέψη σου. Η γενική παρατήρηση που κάνετε είναι σωστή. Δηλαδή, λειτουργήσαν επιχειρήσεις και αλλότριες σκοπούς. Είχαν πρόσβαση στα τοπικά, εθνικά κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά κτλ., μέσα από τα οποία, με βάση τη διαφήμιση, την κρατική επιχορήγηση, την έμεση, τις δουλειές που παίρνανε, συντηρήθηκαν έτσι. Έλεγα και πριν ότι τότε φτιάχτηκε και ανδρώθηκε και πολλαπλασιάστηκε το φαινόμενο και της μη δεοντολογικής στάσης πολλών συναδέλφων μου, δυστυχώς, και το φαινόμενο της πολυθεσίας. Συνεπώς, με 30% ύφεση που έχουμε τώρα και με 35% ανεργία και με το πρόβλημα της πιο έντονης προπαγανδιστικής, δυστυχώς, λειτουργίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης υπέρ της πολιτικής εξουσίας και της οικονομικής αντίστοιχης, σε αυτή λοιπόν τη φάση θα πρέπει κανένας να είναι πολύ προσεκτικός για τον τρόπο που θα κινηθεί το τοπίο της ενημέρωσης εν ονόματι των αναγκών του λαού. Η λύση είναι μία. Φοβάμαι. Παρότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί κανένας μια επένδυση διαφανή στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να διαμορφωθούν συνεταιριστικές μονάδες
και στο διαδίκτυο που είναι μια πλατφόρμα πιο φθηνή, και στις ραδιοσυχνότητες και στα έντυπα, συνεταιρισμοί των παραγωγών. Mm-hmm. Κοντά στον κοινωνικό έλεγχο όλα αυτά, και εκεί θα επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία τους και η ποιότητά τους, και μπορεί, θαυμάσια μπορεί, μέσα από αυτή την δημιουργική προσπάθεια να διαμορφωθεί και μια καλύτερη συνθήκη για την επιβίωση των ανθρώπων που πετάει έξω η κρίση, αλλά και για τις ανάγκες ενημέρωσης, πολιτισμού, ψυχαγωγίας της κοινωνίας. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο μιας αλληλέγγυας οικονομίας νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει και ένα πρόγραμμα για την πολιτική ευρύτερα στη χώρα. Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως πάμε, ή θα τελειώσουμε με άγριο τρόπο και με ολοκληρωτισμό, είτε θα πάμε σε ανθρωπιστική καταστροφή με μεταναστευτικά ρεύματα από τη χώρα προς οπουδήποτε. Που ήδη συμβαίνει. Είτε θα πάμε στην, πώς να πω, στις συνθήκες δυστυχώς εμφυλίου. Λοιπόν, για να φύγουμε από αυτό πρέπει η κοινωνία να αυτενεργήσει. Και στα μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχουν τα πρώτα παραδείγματα δημιουργικής, συλλογικής, συνεταιριστικής προσπάθειας που το προϊόν φαίνεται να το υποδέχεται θετικά η κοινωνία. Να το στηρίζει. Και να λειτουργεί αντίρροπα σε αυτό που περιγράψουμε ως σύστημα διαπλοκής και προπαγάνδας. Απλώς ήθελα να σου πω εδώ ότι ενώ η λογική σου με βρίσκει σύμφωνο, τουλάχιστον εμένα, αν έχει κάποια σημασία αυτό, εν τούτης βλέπουμε ότι αυτά τα εγχειρήματα στον τύπο, ναι, μεν είχαν μια θετική υποδοχή, αλλά είναι αμφίβολο αν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί έχουν και μικρή κυκλοφορία λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο κόσμος δεν αγοράζει εφημερίδες. Στο δε ίντερνετ, οι όποιες προσπάθειες κολλάνε επίσης στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις, γιατί η κρίση είναι τέτοια μεγάλη. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή, ενώ γίνονται προσπάθειες συνεταιριστικές, δημοκρατικές στη βάση κλπ., δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι που να μπορούν να τις στηρίξουν. Πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ναι, εδώ υπάρχουν φόβοι και υπάρχει και πολύ φτωχή παράδοση στην Ελλάδα. Και αυτό. Λειτουργίας των συνεταιρισμών, για να μην πω ότι υπάρχει αρνητική παράδοση από τους συνεταιρισμούς, όπως αυτή τη δεκαετία του 80 έτσι, στον αγροτικό κυρίως τομέα εμφανίστηκαν, απέτυχαν κτλ. Δεν υπάρχει ωστόσο άλλος δρόμος. Δηλαδή, να το πω χοντρά, το Κατάρ αν επενδύσει στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα είναι για το καλό της δημοκρατίας και του τόπου. Σωστό. Άσχετα αν μπορεί να δώσει μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε συναδέλφους μου. Θα ήθελα κάτι παραπάνω, μέσα από αυτή την κρίση να πάμε σε μια υπέρβαση και πολιτισμού, υπέρβαση και δημοκρατίας. Γιατί σήμερα απειλούνται όλα αυτά. Δημήτρη Τρίμη, μέρος του left.gr, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μας παραχωρήσεις σε αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία και στο δικό σας εγχείρημα. Να είσαι καλά, Δημήτρη.